Κυρίες και κύριοι, εμείς αρχίζοντας, ξεκινώντας, δηλώνουμε ότι δεν επιφυλασσόμαστε. Από τις πρώτες κουβέντες μας χαρακτηρίζουμε απαράδεκτες και πολύ επικίνδυνες τις σημερινές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Θεωρούμε παντελώς αβάσιμη και παραπλανητική κάθε κυβερνητική, ακόμη και υπόνοια, ότι αυτές οι συμφωνίες υπηρετούν τη διεθνή ειρήνη ή ακόμα ή και γενικότερα τα συμφέροντα της Ελλάδας. Στο επίκεντρο αυτών των συμφωνιών βρίσκεται μια χώρα και μια ευρύτερη περιοχή όπου οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί χτυπούν πραγματικά κόκκινο. Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος, σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, πόλεμο Σαουδικής Αραβίας με Ιεμένη, σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από τη χώρα δολοφόνο του Ισραήλ και πολλά άλλα. Κοινός παρανομαστής των συμφωνιών της Ελλάδας με αυτές τις χώρες είναι το βάθημα της εμπλοκής της με μεγάλους κινδύνους και πολλά προβλήματα και για τους Έλληνες στρατιωτικούς. Τα συμφέροντα της χώρας μας θα έπρεπε να είναι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και αυτά σε καμιά περίπτωση δεν θα έπρεπε να στρέφονται εναντίον κανενός άλλου λαού, κάτι όμως που υποθάλπουν και ενισχύουν η υποσυζήτηση συμφωνίας της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία κατ' επέκταση και με τα κράτη του κόλπου αλλά και το Ισραήλ. Αυτό που στηρίζουν οι δύο πραγματικά άθλιες συμφωνίες που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή είναι τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, είναι η νομοθετική κατοχύρωση της λύσας τους για κέρδη με κάθε κόστος. Το γνωρίζει πολύ καλά, ενώ το κρύβει περίτεχνα, τόσο η κυβέρνηση όσο και οι υπόλοιποι που στηρίζουν τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, όπως παραπλανητικά την ονομάζουν οι προαναφερόμενοι, όπως επίσης γνωρίζουν όλοι τους ότι τα κέρδη αυτά, τα οποία σήμερα συμβάλλουν, για τα οποία σήμερα συμβάλλουν και οι σημερινές συμφωνίες, είναι βαμμένα με αίμα εκατοντάδων χιλιάδων σκοτωμένων και πνιγμένων, με εκατομμύρια ξεριζωμένων από τις αιστείες τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εδώ και χρόνια καταδικάζει ανελιπώς τον υπεριαλιστικό πόλεμο και τη σφαγή του λαού της Ιεμένης από τη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της. Καταγγέλει το συνεχή εξοπλισμό του σαουδαραβικού καθεστώτος από κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία με τη συνένεση και των άλλων αστικών κομμάτων, όταν ήταν στην κυβέρνηση, υπέγραψε συμφωνία πώλησης πολεμικού υλικού στο κράτος δολοφόνου της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης της Ελλάδας, δηλαδή τη βαθύτερη εμπλοκή της στα υπεριαλιστικά σχέδια για λογαριασμό του κεφαλαίου. Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε μια διαρκή τροχιά αναβάθμισης των οικονομικών και στρατιωτικών της σχέσεων τα τελευταία χρόνια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απαιτεί τη διακοπή κάθε πολεμικής ενίσχυσης του σαουδαραβικού καθεστώτος. Είναι εξάλλου γνωστή η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει στις στοιχείες του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot για να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία στα αντίπεινα για την εμπλοκή της στον πόλεμο στην Ιεμένη αλλά και στο ενδεχόμενο σύγκρουσής της με το Ιράν, ενώ στρατιωτικές συμφωνίες είχε υπογράψει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπηρετώντας τον ίδιο ευρωατλαντικό σχεδιασμό. Η Σαουδική Αραβία είναι επίσης η χώρα που συνεχίζει ασταμάτητα τους εγκληματικούς βομβαρδισμούς αμάχων, το ξεκλήρισμα του λαού της Ιεμένης και τη διάλυση
κάθε υποδομής σε αυτή τη χώρα. Συμμετείχε και συνεχίζει να συμμετέχει με πολλούς τρόπους ενεργά στον πόλεμο κατά της Συρίας. Είναι η χώρα που ενώ υποθάλπει το ISIS, απολαμβάνει ταυτόχρονα την πολύπλευρη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των σφοδρών ανταγωνισμών που μένονται στην περιοχή για τις ενεργειακές πηγές και τους δρόμους μεταφοράς τους. Τέλος, η χώρα αυτή ρίχνει λάδι στη φωτιά των αναφλέξεων στην περιοχή, στους ανταγωνισμούς ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας, συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται ως εναλλακτική διαδρομή υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ ως αντίβαρο στον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Για θέματα που προκύπτουν από τις συμφωνίες, όπως αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, το έβαλε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστάκης, σε πολεμικές συνθήκες ή της διαχείρισης νεκρών ή υπολοιμάτων σωρών Ελλήνων στρατιωτικών. Ανέφερα ότι είναι πάνω από 100-130, δεν γνωρίζω τον αριθμό, Ελλήνων στρατιωτικών. Μήνυμα στις οικογένειες αυτών των στρατιωτικών πώς θα διαχειριστεί. Θα υπάρξει διαχείριση των νεκρών και των υπολοιμάτων αυτών των ανθρώπων. Για αυτούς μιλάμε. Θα τοποθετηθούμε αναλυτικότερα στην συζήτηση στην Ολομέλεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βάζει θέμα απόσυρσης των δύο συμφωνιών. Σε κάθε περίπτωση τις καταψηφίζει και θα τις πολεμήσει με κάθε τρόπο. Ευχαριστώ.